Μαζί σας να καταγγελθεί ο κακός Πούτιν για την εισβολή του, να, να ε, ε, υιοθετηθούν εναντίον του σοβαρά μέτρα κυρώσεων. Μαζί σας πάλι. Δεν μου λέτε είναι δυνατόν να ξεχάσουμε την αντίστοιχη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο. Όταν επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο το οποίο κατεράκωσε ο Πούτιν, καμία αντίρρηση το κατεράκωσε γιατί πρώτα πρώτα τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού που απαγορεύει την εισβολή ενό κράτου σε ένα άλλο ανεξάρτητο κράτο. Έτσι. Τι έκανε η Τουρκία, το ίδιο δεν έκανε. Και ερωτώ εγώ πάλι ενοχλητικά. Βρε παιδιά, η ευαισθησία τη Ευρώπη εξεδηλώθη πλησίστια τώρα με την Ουκρανία. Και καλώ έπραξε. Καμία αντίρρηση. Πού ήταν αυτή η ευαισθησία της Ευρώπης για την καταράκωση του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση της Κύπρου. Μας έχουν όλα μου ένα μισό αιώνα να κουβεντιάζουμε εμείς τα θύματα με το θήτη. Αφού τους αναγνωρίζετε επί της ουσίας και κάθεστε δίπλα δίπλα και βάζετε his excellency ε, παραδείγματος χάρη Ταλάτ και his excellency ή His Excellency, ξέρω εγώ, Ακιντζή και His Excellency Αναστασιάδης, ουσιαστικά τι τους κάνετε, τους εξομοιώνετε. Ε, τα λέμε για, να, τα λέτε. για τη συνείδησή μας. Για τη συνείδησή και μας. Και ας στεναχωριώνται μερικοί. Ας πιούν Κύριε καθηγητά, Ιωάννη Μάζη, δεν χρειάζονται εισαγωγέ. Καλώς στο podcast του δε ζούκύπερ και στην ε, Κύπρο. Καλήσουμε ε, να σας χαιρετήσω κι εγώ από πλευράς μου με όλη μου την αγάπη για την Κύπρο. Ε, καλό σας βρίσκω. Ε, πραγματικά είμαι συγκινημένος που τα λέμε εδώ σε αυτό το χώμα το τόσο ταλαιπωρημένο και αίματοβαμένου και νομίζω ότι είναι η στιγμή να πούμε μερικά πράγματα τα οποία ξέρω ότι πονάνε, αλλά πρέπει να ακούγονται. Yeah. Ξέρετε είστε αφιλεγόμενο πρόσωπο για κάποιους. Θυμώνω γιατί τα λέτε και τα λέτε όπως είστε εσείς, δεν υπάρχει λογοκρισία και προσπαθούν να τα... Να τα μαζέψουν λίγο αυτά που κάνατε. Και ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι δεν αρέσει, πολλά. Δεν αρέσει πολύ στου Εξελάδου αδελφού. Όχι, ή... μην το λέτε. Σε κάποιου τουλάχιστον. Η, η πλειοψηφία. Ναι. Ε, και αυτό φαίνεται από τα σχόλια κάτω από τα, από, τις, από τα βίντεο μου. Η πλειοψηφία τα απολαμβάνει. Ναι, γιατί αυτό που θα λέγαω ότι κάνετε πάντα μια σύγκριση του τι συμβαίνει τώρα στην, Ήκρα, στην Ουκρανία, που είναι μια εισβολή. Ε, δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει και η κατοχή Και πάντα εσεί λέτε είναι αυτό που συνέβη και στην Κύπρο Έτσι. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς κάνετε τη ακούστε, σύγκριση Ακούστε λοιπόν Τι έκαμε ο εισβολεύς, το τονίζω, Πούτιν Μπήκε στην Ουκρανία χρησιμοποιώντα ένα πρόσχημα Πραγματικό ή φανταστικό δεν έχει σημασία, ήταν πρόσχημα γιατί ήταν πρόσχημα. Γιατί όποτε θέλει να ελέγξει την έξοδο στη θάλασσα γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να εντάξει την Κρυμαία στη Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα λοιπόν, είτε ήταν αληθινό το πρόσχημα των 14.000 νεκρών ε, στις ανατολικές επαρχίες του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ που, δεν ήτανε, που ήταν πραγματικότητα, οι διεθνείς οργανισμοί τους έχουν καταγράψει από ναζιστικές πολιτοφυλακές ουκρανικές το χρησιμοποίησε αυτό το πρόσχημα και μπήκε στην Ουκρανία βάλτε ένα αστερίσκο εδώ όπως η Τουρκία χρησιμοποίησε ως πρόσχημα τη δίθεν διακινδύνευση των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκυπρίους μπήκε στην Κύπρο δημιούργησε και αυτή η ψευδοκράτος όπως ακριβώς ο την δημιούργησε δύο ψευδοκράτη και τα αναγνώρισε μόνο αυτός έτσι. τρίτο κοινό σημείο έβαλε στρατεύματα στην Ουκρανία ο Erdogan έκανε ακριβώς το, η, η Τουρκία έκανε ακριβώς το ίδιο έβαλε στρατεύματα στην Κύπρο 42.000 τα οποία είναι στρατεύματα κατοχής και παραμένουν στην Κύπρο επί μισό αιώνα τι άλλο έκανε δημιούργησε τεράστια κύματα ο Πούτιν προσφύγων όπως ακριβώς και η Τουρκία δημιούργησε ένα κύμα προσφύγων 200.000 ανθρώπων, που ποσοστιαία για την Κύπρο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι το 33% 100%. του πληθυσμού, έτσι. Μιλάμε για ένα απίστευτο ποσοστό. Έτσι. <laughs> λοιπόν. Μπορεί αριθμητικά να, φαίνεται, να φαίνονται λίγοι σε εισαγωγικά για του ξένου, αλλά όταν του επισημάνουμε το γεγονό ότι είναι έτσι, έτσι και εδώ το 1 τρίτο του πληθυσμού. Είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού. Έτσι. Δημιούργησε 6.000 νεκρού το οποίο σε έναν πληθυσμό 600.000 είναι το 1%. Έτσι. Λοιπόν, ε, και τι άλλο έκανε και, και 1.500 αγνοωμένους. Επίσης, ουσιαστικά διέπραξε γύρω στα 7 διαφορετικά εγκλήματα πολέμου, αρχίζοντας από το έγκλημα πολέμου της εισβολής, μπαίνοντα στο έγκλημα πολέμου της κατοχής, συνεχίζοντας την καταστροφή πολιτιστικών μημείων, στον παράνομο επικισμό, στους βιασμούς, στις ομαδικές εκτελέσεις κτλ. Και θέτω μετά το ερώτημα και λέω «Μαζί σας να καταγγελθεί ο κακός Πούτιν για την εισβολή του, να, να ε, υιοθετηθούν εναντίον του σοβαρά μέτρα κυρώσεων. Μαζί σας πάλι». Δεν μου λέτε «Είναι δυνατόν να ξεχάσουμε την αντίστοιχη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο» όταν επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο το οποίο κατεράκωσε ο Πούτιν καμία αντίρρηση το κατεράκωσε γιατί πρώτα πρώτα το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού που απαγορεύει την εισβολή ενός κράτους σε ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος έτσι τι έκανε η Τουρκία το ίδιο δεν έκανε και ρωτώ εγώ πάλι ενοχλητικά γιατί είμαι ενοχλητικό, ω όλη μου τη ζωή μου είναι ενοχλητικό. Οφείλω να το ομολογήσω. Για λογόμιγα του κράτη. Παραδείγματο χάρη. Λέω λοιπόν, ο ίστρο. <Και> Έτσι. Λέω λοιπόν, βρε παιδιά, η ευαισθησία τη Ευρώπη εξεδηλώθη πλησίστια τώρα με την Ουκρανία. Και καλώ έπραξε. Καμία αντίρρηση. Πού ήταν αυτή η ευαισθησία της Ευρώπης για την καταράκωση του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση της Κύπρου. Μας έχουνε αν όλα μου ένα μισό αιώνα να κουβεντιάζουμε εμείς τα θύματα με το θήτη. Και κάθε φορά να κουβαλάμε έναν φάκελο από έγγραφα και αλληλογραφίες οι οποίες να μας πηγαίνουν ένα βήμα πίσω κάθε φορά. Και αυτό θεωρείται διατήρηση της ειρήνης, της αξιοπρέπειας, της σταθερότητος έτσι, με τον εισβολέα ο διάλογος. Δηλαδή όταν τους λέει ο Λαυρόφ χωρίς να βάλει εισαγωγικά γιατί ήταν προφορικό ή χωρίς να πει τι είναι ούτω τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου Μα κακοφαίνεται. Ο άνθρωπο το εξήγησε. Δε, Εμεί δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε καμία τέτοια. Αλλά λέει, συνομιλείτε μαζί του, αλλά κάπω πρέπει να του πω. Και ξέρετε, ε, αρχή σοφία ονομάτων επίσκεψη. Διότι όταν λέει κάπω πρέπει να του ονομάσω. Σημαίνει ότι αφού τους αναγνωρίζετε επί της ουσίας και κάθεστε δίπλα-δίπλα και βάζετε his excellency ε, Παραδείγματο χάρη Ταλάτ και His Excellency Χριστόφια ή His Excellency, ξέρω εγώ, Ακιντζή και His Excellency Αναστασιάδης ουσιαστικά τι τους κάνετε, τους εξομοιώνετε ε, εγώ φταίω, εσείς μιλάτε μαζί τους με αυτόν τον τρόπο Άρα υπάρχουν. Και σου λέει, Γιατί να μην εκμεταλλευτώ την αντιστοιχεία, γιατί τι κάνει ο Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ σου λέει, Εκεί είσαστε Δύση. Είσαστε νατοική οικογένεια. Οι εγγυήτριε δυνάμει είναι όλε στο ΝΑΤΟ. Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Βρετανία στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Και τι κάνετε, ε, Το αποτέλεσμα, το έκτρωμα, το εξάμβλωμα τη εισβολή και κατοχή το έχετε νομιμοποιήσει ουσιαστικά και συζητάτε μαζί του. Εμένα γιατί με κατηγορείτε, σου λέει για τη δική του προπαγάνδα. Ναι, αλλά του δίνει το δικαίωμα. Ίσως τελικά δηλαδή φταίμε εμείς για αυτά που παθαίνουμε καμιά φορά. Εγώ θεωρώ ότι φταίμε από το σημείο και, με, από το και μετά που δεχτήκαμε την εισβολή, την κατοχή κτλ. Έπρεπε να έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση για τα πράγματα. Κοιτάξτε κυρία Κοκίδου, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ελάστιχο. Είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος ισχύει διαχρονικά και παντού. Θεωρητικά τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Ε, αυτό λοιπόν ο αλγόριθμο πρέπει να ισχύει όπω θα ισχύσει και ισχύει για την Ουκρανία, και εδώ συζητάμε για ενεργοποίηση διαδικασιών διεθνού ποινικού δικαστηρίου, κτλ. Έτσι και αυτό, έτσι πρέπει να ισχύει και στην Κύπρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά με την ενεργοποίηση της διεθνού ποινική διαδικασία, έχω να πω κάτι. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε για αυτούς που mm. μας παρακολουθούν ναι. ότι δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και διορθώστε με αν κάνω λάθος, διότι δεν υπήρχε όταν έγινε εισβολή. Όχι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για εγκλήματα πολέμου και να στήσουμε και μια ειδική στήσουμε, ε, 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 όπως έγινε στη Ρουάντα, όπως στη ε, έγινε στη, στη Ιουκοσλαβία. Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί ναι. υπάρχει αυτή έτσι, η αντίληψη. Η... Άλλαστε... Γιατί δεν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, ότι δεν δεν δικάζει ε, ετεροχρονισμένα έτσι, ζητήματα. Έτσι. Αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση, όπω υπήρχε στη Ρουάντα, όπω υπήρχε στη Γιουγκοσλαβία, στείνει κάτι όπω έγινε στην Νιρεμβέργη, απλώ να το χοντρικά τώρα, mm -hmm. για να αντιληφθούν και αυτοί που μα παρακολουθούν, και άμα θέλει, δικάζει τον άλλο για τα εγκλήματα πολέμου. Αμα θέλει. Και όχι μόνο αυτό. Πετε μου κάτι, Μήπω είναι Τούρκοι εργολάβοι και παραστρατιωτικοί με κουστούμάκια στην αμόχωστο σήμερα. Είναι ο κύκλο του Ερντογάν. Αυτό μα λένε και ναι, 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 ναι. οι Τουρκοκύπροι. Ναι. Αυτό μα τα λένε ήδη οι ναι. Τουρκοκύπροι. Ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα, ναι. αυτό μήπω παραβιάζει δύο αποφάσει του Συμβουλίου Ασφαλεία, δηλαδή τη επιτομή τη διεθνού νομιμότητα για το καθεστώ τη του. Προφανώ. Αυτό έγινε χθε. Ναι. Υπήρχε δικαστήριο. Μα δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όχι, όχι. Απαντήστε για να ε, καταλαβαίνουν οι επόμενοι. Ναι, δεν, κανεί δεν ασχοληθήκε. υπήρχε ναι. δικαστήριο. Όχι, βέβαια. Υπήρχε, υπήρχε δικαστήριο. Ναι, βεβαίω. Ναι, Γιατί δεν ασχολείται κανεί με την αμόχωστο. Άρα λοιπόν εξαντλείται υποκριτικότατα η ευαισθησία τη Δύσεω προ τη μία πλευρά, ενώ προ την άλλη ποιεί την νήσαν. Αυτό λέω. Τώρα αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό. Λυπάμαι, εγώ θα συνεχίσω να είμαι ενοχλητικό. Δηλαδή, δεν είσαστε με τον Πούτιν, κύριε καθηγητή. <Κι> είστε ε... με τον Πάιντεν, είστε με τον Πούτιν. Με ποιον είστε τελικά, Γιατί ε, εγώ... α, α, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ξέρετε... Τελικά, με ποιον ηνομάζει, ε, 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 με, με ναι. ποιον εγώ... <laughs> ποιο την πλευρά ηνομάζει. Με την αλήθεια, κύριε Αποκέντρο. Ανούλα μου με την αλήθεια. Γιατί είμαι γεωπολιτικό αναλυτή και όπω εξηγώ στου μαθητέ μου, σε όλου. Είτε αυτοί είναι ένστολοι, είτε είναι πολίτε, είτε είναι προπτυχιακοί φοιτητέ, είτε μεταπτυχιακοί, του εξηγώ πάντα ένα πράγμα. Η γεωπολιτική ανάλυση τι χρειάζεται. Χρησιμοποιώ μια εικόνα. Θα βγάλετε τον εγκέφαλό σα από το κρανίο, θα τον τοποθετήσετε στην κατάψυξη μισή ώρα, και μετά μισή ώρα κατεψυγμένο, θα τον πάρετε και θα τον ξαναφορέσετε. Και μετά θα αρχίσετε να κάνετε ανάλυση. Η ανάλυση πρέπει να είναι άχρους, άοσμος, άγευστος. Όταν έχεις μια ανάλυση μεταξύ ανταγωνιστριών ηγεμονικών, παρακαλώ, bold letters, υπογραμμισμένο δυνάμεων, θα πρέπει να ξέρεις και βάσει της θεωρίας περί ηγεμονικών δυνάμεων και βάσει της πράξεως της ιστορίας δηλαδή, ότι οι ηγεμονικές δυνάμεις έχουν ειδική γλώσσα ειδική συμπεριφορά στους ανταγωνισμούς τους και στα περιβάλλοντά τους. Και γίνομαι σαφής. Στη Μένα Ρωσία, στη Μένα, ε, στις μένα Πολιτείες, από το 1823, ο πρόεδρος Μονρόε, έτσι καταθέτει το δόγμα του. Το οποίο τι είναι. Ένα δόγμα ζωτικού χώρου ουσιαστικά. Και τι λέει. Και αφορούσε τη Λατινική Αμερική τότε. ακόμη. Σαν... και, το, το... Ναι. και τον Καναδά. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ότι ξέρετε, όποιο τολμήσει να προβάλλει ισχύ στι περιοχέ τη Λατινική, Κεντρική Αμερική και του Καναδά, θα θεωρηθεί εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως. Δεν μου λε, του είπε κανένα του Προέδρου. Γιατί προσέξτε, ο Μπέρνι Σάντερς Είδα την ομιλία. Μπράβο. Εξαιρετική και συνεχή φωνή τη λογική. Και συνιστώ στου θεα... θεατές και ακροατές του podcast να τη ψάξουν και να τη βρουν. Ο Μπέρνι Σάντερ μιλούσε στο, στο, στο Κογκρέσο στο και τοποθετήθηκε, ναι. Και το ναι. Έτσι. Ευθαρσός. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει, ότι ξαναείπανε λέει οι επίσημοι υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί εθνικής αμήνης Χθεσινή ότι το δόγμα μορό είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Ερωτώ λοιπόν. Ρώτησε κανένας, αυτούς που το είπανε ότι είναι επίκαιρο παράποτε, εάν έχει δικαίωμα το χάρη, γιατί το ζήσαμε με τη Βενεζουέλα αυτό, η Βενεζουέλα να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει και να πηγαίνει με όποια συμμαχία θέλει, χωρίς να απειλείται. Δεν έγινε τέτοια ερώτηση απέναντίας. Προσπαθήσαμε να ρίξουμε την κυβέρνηση Μαδούρο, Ορίσαμε και Πρωθυπουργό, ο οποίο είχε χάσει τον Γκουαϊδό. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκεται... έκανε κάτι δηλώσει. Το θυμήθηκα ναι, και εγώ, μου ναι, τον ναι. είδα, ναι. Χαμένο σε κάποιο σιρτάρι, α πούμε, το State Department. Λοιπόν, και λέω τώρα, γιατί δεν κάνουμε ερωτήσει για την ισχύ του δόγματο Μονρόε μέχρι σήμερα, από το 1800, δύο αιώνε, και είναι, λέει, επίκαιρο παρά ποτέ. Ε, το αντίστοιχο δόγμα τη άλλη ηγεμονική δυνάμεω. Σημεωτέω ότι οι δύο αυτέ δυνάμει είναι σχεδόν. Άλλοι λένε η Ρωσία είναι καλύτερη, άλλοι είναι ε, πιο ισχυρή κτλ. Άλλοι λένε η Αμερική είναι πιο ισχυρή. Αλλά να το πω εγώ να το εξισώσω. Αυτέ οι δύο πυρηνικέ δυνάμει είναι στον τομέα το στρατιωτικό ισότιμε. Δεν μιλάω στον οικονομικό. Ο οικονομικό, η Ρωσία είναι ισοδύναμη η οικονομία τη με την οικονομία τη Ιταλία δεν έχει τη δύναμη, το δυναμισμό των ΗΠΑ σε καμία περίπτωση. Αλλά στρατιωτικά σα διαβεβαιώ ότι μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο τόσε φορέ όσε μπορεί και η Αμερική. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει μια τέτοια ηγεμονική δύναμη, είναι μοιραίο μερικά πράγματα να τα σέβεσαι σε επίπεδο διπλωματίας και να σας θυμίσω τι έγινε. Λέω λοιπόν, Περίπτωση της ενώσεως των δύο Γερμανιών, ένας διάλογος 90-91. Ο Τζέιμς Μπέικερ, τότε υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, τι λέει στον Κορμπατσόφ. Δεν θα προχωρήσουμε ίντσα <Κι> τα ανατολικά. Υπάρχει και στα πρακτικά το συζήτημα αυτό. Τα και έχω δώσει. Και έχω δώσει και την ιστοσελίδα που θα τα βρείτε. Archives National Security στη Security <Τπα> Washington. Του ναι. 17 είναι από χαρακτηριστικά. Τα έχω <Τπα> δει και εγώ. Μπάvo. Άρα υπάρχουν αυτά. Δεν τα βγάζει από το μυαλό του. Εγώ λέω σε αυτήν την περίπτωση δεν λέει ψέματα, λέει αλήθεια σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχουν. Να ακούσουμε τι λέει όμω. Του λέει λοιπόν, δεν πρόκειται να πάμε ούτε ίντσα ανατολικά, δώσε τις συγκατάθεσή σου να τελειώνουμε και δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούμε και τι εξεγέρσει, λέει, των λαών, των πρώην κρατών του συμφώνου τη Βαρσοβία για να τα εντάξουμε στο ΝΑΤΟ. Το τήρησαν. Από το 1999 μέχρι το 2019, 14 χώρε που είναι όλε περιφερειακά των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας πέρασαν στο ΝΑΤΟ. Απέκτησαν βάσεις του ΝΑΤΟ και βεβαίως το ΝΑΤΟ δεν έχει πυρηνικά. Τα πυρηνικά τα έχει η Αμερική τα οποία τα δίνει όταν θέλει και όπου θέλει. Έτσι. Λοιπόν ας πούμε στη Γερμανία είναι βάσεις του ΝΑΤΟ αλλά έχουν πυρηνικά, αμερικανικά. Αμερικανικά όχι νατοϊκά. Όταν λοιπόν τα βλέπει αυτά η άλλη ηγεμονική δύναμη, όπως και αν τη λένε. Έτσι. Τώρα βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι οι Αμερικανοί θα θέλανε μια Ρωσία η οποία θα είχε πρόεδρο τον Γέλτσιν. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά δυστυχώ δεν, δεν, έχει αυτόν, έχει έναν άλλον. Ο οποίο αντιλαμβάνεται τη χώρα του ω ηγεμονική δύναμη. Όπω αντιλαμβάνονται και οι Αμερικανοί τη χώρα του ω ηγεμονική δύναμη. Βλέπουν ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει η Ρώσοι με την Ουκρανία και τι λένε. Βρίσκουν επίφαση. Το λέω. Ακούγεται σκληρό, αλλά το λέω. Βρίσκουν επίφαση στους κατοίκους τους δολοφονημένους του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και σου λέει κοίταξε να δεις πρέπει να σταματήσει αυτό ναι, τι να κάνουμε για να σταματήσει αυτό, γίνεται το πραξικόπημα το 2014 και το 2015 επειδή η κατάσταση εξετραχύνετο και απαιτούσαν οι Ρώσοι να βρεθεί μια λύση, ε, εκεί γίνεται η συμφωνία του Μίνσκ 1. Μετά από λίγους μήνες το Μίνσκ 2 και το υπογράφουν τέσσερις χώρες. Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία. Η Γαλλία και η Γερμανία, θυμίζω, ήταν αυτές οι οποίες τελικά εσύρθησαν για τις κυρώσεις τώρα που επευλήθησαν στον Πούτιν και η Γερμανία προχθές δήλωσε σαφώ ότι εγώ δεν διακόπτω τη ροή του φυσικού αέριου, δεν κάνω εμπάργκο στο φυσικό αέριο του κυρίου Πούτιν, άλλωστε έχω και τον πρώην καγκελάριό μου, τον κύριο Σρέντερ, ναι. επικεφαλή του φορμάτ αυτού Gazprom mm -hmm. Γερμανίας λοιπόν, τον οποίον βεβαίως τον μαλώνουν που είναι εκεί αλλά τον χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητή με τον Μιουτίν δηλαδή η υποκρισία στο έπακρο και η Ολλανδία λέει τα ίδια επίσης λοιπόν τι γίνεται λοιπόν αυτοί οι δύο έπρεπε να πιέσουν την Ουκρανία να υπογράψει το Μίνσκ γιατί ήταν ένα τρόπο ειρήνευση και αποφυγή τη σύγκρουση. Η Ουκρανία με κανένα τρόπο δεν δεχόταν να υπογράψει το Μίνσκ. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν κατάφεραν να την πείσουν. Ποιο ήταν εκείνο που την έπειθε, μα μας το είπε ο κύριο Ζελένσκι στι ε, συνεντεύξει τη που δίνει. Τελευταία έλεγε: Δεν μπορώ πια να παρακαλάω τον ΝΑΤΟ να με κάνει μέλο του ΝΑΤΟ, δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ, δεν είμαστε ζητιάνοι κτλ. Το οποίο τι δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ του είχε υποσχεθεί ότι θα το κάνει μέλο του ΝΑΤΟ και γι' αυτόν τον λόγο στο Σύνταγμα του το 19 βάζει άρθρο που δεσμεύει την Ουκρανία να γίνει μέλο του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κάποιο λοιπόν τον ενεθάρρυνε τον κύριο Ζελένσκι. Αυτή είναι η ανάλυση των πραγματικών γεγονότων. Δεν είναι μορφή. Έτσι, προ Θεού. Λέω λοιπόν, φτάνουμε εκεί. Δεν καταφέρνει κανένα να πείσει την Ουκρανία να υπογράψει το Μίνσκ. Επειδή μα ακούνε οι ακροατέ, μα λέει τι είναι αυτό το Μίνσκ τώρα, μου λε και εμένα. Α σα πω. 15 σημεία είχε το Μίνσκ. Ουσιαστικά το ένα είναι το σημαντικό. Ποιο. Άσε να κάνουμε δημοτικέ εκλογέ, να βγουν οι δήμαρχοι και ανάλογα με την εθνοσυνειδησία του. Έτσι, να ορίσουν το δικαστικό σύστημα του Δήμου τους τη επαρχία του, α πούμε, αυτοί που δικούν και τη δυνάμει στηρίσεω τη τάξεω. Ε, δεν το ήθελαν αυτό οι Ουκρανοί, γιατί έβλεπαν ότι το Ντανμπά, δηλαδή οι δύο αυτέ. Στην Ανατολική Μπλάσκ, Ουκρανία, το Βασίλειο. Λουχάνσκ, ουσιαστικά θα αποκτούσαν ρωσό και με ρωσική εθνική συνείδηση δημάρχου και θα άλλαζε το σύστημα και φοβόντουσαν μην τυχόν και του κάνουν απόσχηση δεν είχε τεθεί πουθενά στο Μίνσκ θέμα απόσχηση. Σχετική αυτοδυναμία και αυτονομία ήταν. Σε γενικέ γραμμέ, πολύ απλοποιημένα, κάποιο θα μπει. μια συμφωνία ομοσπονδοποίηση κατά κάποιο τρόπο τη Ουκρανία. Όχι. Δεν μιλούσε η γέση για συνομοσπονδία Για, για Δήμου και κοινότητε μιλούσε. Ναι, αλλά οι Ουκρανοί του τουλάχιστον το προβάλλουν. Γιατί ως... Γιατί το υπέγραψαν, Αυτό μου, είναι το ερώτημα. Μου, γιατί το υπέγραψαν και δεν το υπέγραψαν μόνο αυτοί. Το υπέγραψε και η Γαλλία και η Γερμανία, ότι δηλαδή εμεί είμαστε εδώ για να τη ριδί. Και ο ΑΣΕ, Και ο ΑΣΕΑ που έχει δηλαδή. την ευθύνη επιτήρηση τη συμφωνία. Καλά, κάνει και ε, το Άρα, το ζήτημα αυτό είναι ναι. γιατί ε, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Η Ουκρανία υπογράφει μια συμφωνία, την οποία βρίσκει διάφορε δικαιολογίε. Ε, Όπω μου είπε και ένα συνάδελφο αγγλόφωνο, λέει They were dragging their feet. Δηλαδή έσυναν τα πόδια του να μην φτάσουν εκεί Έτσι, να εφαρμόσουν ναι. ε, αυτή τη συμφωνία. Γιατί την υπέγραψαν τότε και όντω υπήρχε τόσο σοβαρό κίνδυνο ε, να αποσχιστούν οι ανατολικέ επαρχίε. Καλά, ρωτώ εγώ τώρα, κάνοντα πάλι τον αφελή. Ή, ή, μπορεί και να είμαι κιόλα. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είμαι κατά το ίμιση πόντιο. Οπότε εμεί οι πόντιοι μπορεί να είμαστε και λίγο αφελεί. στο άλλο ίμιση είμαι και Οπότε το σώνο. Μισό-μισό. <Γυκλή> λοιπόν, αστειεύομαι βέβαια έτσι, γιατί οφείλω να λέω ότι αστειεύομαι, γιατί κάνουν, απομονώνουν φράσει μου στο διαδίκτυο και προσπαθούν να χτίσουν ε, καταγγελίε. Λοιπόν, αστειεύομαι λοιπόν, παιδιά. Έτσι, εσεί που καραδοκείτε, λέω λοιπόν, καλά, η Γαλλία και η Γερμανία δεν το κατάλαβαν αυτό, που εγγυούνται για, για το ρεαλισμό τη συμβάσεω, τη συνθήκη. Και που την υποστήριζαν. Και γι' αυτό μπήκαν στο φορμάτι της Νορμανδίας. Δεν το κατάλαβαν ότι... Τους φόβους της Ουκρανίας περί αποσχήσεως. Ναι, αλλά το επιχείρημα είναι ότι η Ουκρανία υπέ... υπέγραψε υπό καθεστώς τρόμους εισαγωγικά <Κι> για το... να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Βάζω τώρα ένα Μπα, επιχείρημα. Ε, 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 Εκείνοι οι οποίοι από τον ΟΑΣΕ καταγράφονται ως νεκροί ήταν οι Ροζόβονοι, δεν ήταν οι Ουκρανοί. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα μισό εκατομμύριο περίπου πρόσφυγε που του ονομάζουμε in, in, internally displaced persons, η ορολογία. Ωραία. Δηλαδή οι πρόσφυγε που μετακινούνται ε, ε, υπαρχίες, εκτοπισμένοι. Εκτοπισμένοι, εκτοπισμένοι είναι, υπάρχει. Δηλαδή, ναι, Από δηλαδή, αυτή δηλαδή, την επαρχία σα μια, μια εσωτερική προσφυγιά. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτό. Γίνεται άλλωστε η διπλωματία. Τι, τι σημαίνει, Άννα. Σημαίνει ότι και οι δύο πλευρέ χάνουν κάτι και οι δύο πλευρές κερδίζουν κάτι. Αρκεί αυτό που χάνουν και αυτό που κερδίζουν οι ίδιες υπογράφοντα το να το θεωρούν παραδεκτό, αποδεκτό. Άρα στο διατάφτα κύριε καθηγητά, δηλαδή κάποιος θεωρείται ότι υπέγραψαν και κάποιος τους ενθάρρυνε μετά να μην το εφαρμόσουν Λεκριβώς. με υποσχέσεις. Έτσι. Και φάνηκε ποιο ήταν. Έτσι. Λοιπόν, θα μου πει τώρα ο καραδοκόν, το καραδοκόν τρολ θα μου πει δηλαδή δικαιολογή τον Πούτιν. Που Όχι. Σε καμία περίπτωση. Καταρχά, όντα Έλληνα, είναι αδύνατο να δικαιολογήσω εισβολή. Γιατί η Ελλάδα ιστορικά έτσι, δέχτηκε ισχυρέ εισβολέ, οι οποίε τη κόστησαν αίμα, πολύ αίμα. Καταστροφέ. Τι να θυμηθούμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πάμε στην Κύπρο. Υπάρχει Έλληνα λογικό, ο οποίο να μην καταγγέλει την εισβολή και την κατοχή για το Θεό. Πώς να, την, πώς να δικαιολογήσω. Δεν δικαιολογείται ο Πούτιν. Εκεί το οποίο εγώ επιμένω και φέρνω πάντα τη συζήτηση και αυτό είναι που ενοχλεί άνα μου πιάνονται από λέξει περιφερειακές έτσι, οι οποίες μάλιστα τους δίνουν και άλλο νόημα. Για να σε ρωτήσω κάτι. Ε, την πρώτη μέρα του πολέμου όταν ο στρατός, ο Ρώσικος μπήκε στον Τονιέτσκ και στον Τονιέτσκ, στον Μπάς, σε ή έγιναν αποδεκτοί οι Ρώσοι ως απελευθερωτές, ναι ή όχι. Από αυτούς ναι, αφού το, το είδαμε να συμβαίνει, αφού αυτοί περίμεναν τους Ρώσους έτσι. να μπουν μέσα, ήταν το αυτονομιστές. Σε, πες το σε παρακαλώ ναι. εσύ που είσαι και επιστήμων, που είσαι και δημοσιογράφος, έτσι, γιατί θα με τρελάνουν. Είπε λέει ο Μάζης αυτό, ε, μα αφού έτσι έγινε, ρε παιδιά, την πρώτη μέρα του Πολωνού. Σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που, που του περίμεναν, ναι. περίμεναν. Είναι η να... διαλογική ότι οι Τουρκοκύπροι μπορεί να υποδέχτηκαν ναι. την Τουρκία ω ελευθερωτέ. στην εισβόλη. Δεν σημαίνει ότι όλοι του δέχτηκαν. Α, ότι όλοι του θέλαμε. Να ρωτήσω τώρα τη δεύτερη ερώτηση. Η Ουκρανία είναι ένα τεράστιο χώρο. Τεράστιο, αχανή. Δεύτερη πιο μεγάλη σε γεωγραφική έκταση χώρα τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Να το πούμε. Για πες μου σε παρακαλώ, έχεις αντιληφθεί ότι μέσα σε δέκα μέρες ο γεωγραφικός χώρος, με την επιστημονική έννοια του όρου, ο γεωγραφικός χώρος της Ουκρανίας συρρυκνώθηκε σε πέντε πόλεις. Αυτό ως γεγονός, εσύ πώς το σχολιάζεις. Άρα ποια είναι η εκτίμησή για τις επιχείρησεις. Έχει μεγάλη σημασία να τονιστεί αυτό. <Ρε> γιατί μου λένε ότι όταν είπα ότι ξέρεις κάτι στο το 50% της Ουκρανίας ουσιαστικά θα καταληφθεί χωρίς να ανοίξει μύτη, έτσι, τους κακοφάνηκε; Αυτή τη στιγμή τι έχουμε, τον Ουκρανικό χώρο συρρυκνωμένο σε, ένα σε αγγλείο, πέντε σε ένα, πόλεις. Σε ένα, είναι σε έναν κλειόν αυτή τη στιγμή. Ε, ξέρετε, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι κάποιος δεν ξέρει το χάρτη. Τώρα εμείς μιλάμε και εγώ, Μα βλέπω, εγώ, 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 εγώ βλέπω το χάρτη της Ουκρανίας και βλέπω Οδυσσός, Κρυμαία, Χερσόνα, Μαριούπολη, Ντον Έτσι. Κίεβο από πάνω. Τι βλέπει, Δηλαδή. Ε, ένα ε, κόκκινο πέταλο Ναι, ακριβώ. Ένα κόκκινο πέταλο Ακριβώ. άρα γεωγραφικά μπορεί κάποιο να αντιληφθεί το νόημα των κινήσεων. Δεν δηλαδή, σου το δικαιολογεί. Απλώ το βλέπω να συμβαίνει συχνά όταν κάνουμε μια ανάλυση. Αν ο άλλο δεν του αρέσει η ανάλυση, θεωρεί ότι βάζει εσύ. Ε, ε, συμφωνεί ή διαφωνεί ναι, με κάτι. Ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι η ανάλυση. Ναι, είναι η εικόνα. Αυτό βλέπει. Αλλά. Είναι η εικονα αυτο αλλα εικόνα. Αν έχουν κακέ σχέσει με του χάρτε, δεν βδαίω Όμω, τι προσπαθεί να κάνει γεωγραφικά. Α, α, τώρα αυτό είναι μια ναι, άλλη ερώτηση. Ναι, δηλαδή σημαντικό ναι, να το πούμε, έτσι. να αντιληφθεί και ο κόσμος που μας έτσι. ακούει. Τι προσπαθεί να κάνει γεωγραφικά, γιατί εκεί, γιατί από πάνω, γιατί τα παράλια. Παρότι είναι πολύ προφανής η απάντηση για κάποιους ναι, από εμά ναι. κάποια άλλη εμπορία δεν ρωτούμε. Δεν δηλαδή. να το λέω. Τώρα θα προσπαθήσω να αναλύσω τι λέει ο Πούτιν. Τι σκέφτεται ο Πούτιν. Και συγκεκριμένα το σύστημα ασφαλείας του, έτσι. Γιατί ο Πούτιν δεν είναι ένα άνθρωπο. Έχουμε ε, δαιμονοποιήσει έναν για να είναι πιο εύκολο στόχο. Γιατί σου λέει, άμα χτυπάω ένα πρόσωπο, είναι πιο εύκολο ο στόχο από το να χτυπάω ένα ολόκληρο μηχανισμό ρωσικό τη Ρωσική Ομοσπονδία. Έναν. Άλλωστε στην προπαγάνδα, Ανούλα μου, πάντα χρειάζεται να στοχοποιεί πρόσωπα να προσωποποιεί τον στόχο γιατί είναι πιο ευάλωτες οι ιδέες που μεταφέρει το πρόσωπο όπως και ολόκληρη η ομάδα που στηρίζει αυτές τις ιδέες όταν απομονώσεις μόνο ένα πρόσωπο για να το χτυπήσεις αλλά είναι μια μικρή ομάδα δεν είναι ακριβώς όπως είναι ας πούμε στις ΗΠΑ που υπάρχουν διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων και ομάδες και λόμπις το αν είναι μικρή ομάδα ή όχι αυτό εγώ θα το δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Δεν θα σας μιλήσω για τα ποσοστά με τα οποία ναι. βγαίνει ο Πούτιν. Όχι. Θα το δεχτώ αυτό που λες για την οικονομία της συζήτηση και θα σας πάω στην Τουρκία. Ο Πούτιν υποτίθεται ότι είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα. Είναι. Έτσι? Είναι. είναι. Ναι, πρέπει όμως να το, κάνουμε, να το αναλύσουμε ένα-ένα. Ναι. Μάλιστα, είναι. Ο Ερντογάν όμως φύζει από δημοκρατία, έτσι. Με ένα κόμμα ολόκληρο στη φυλακή, δηλαδή την αριστερά και τους Κούρδους στη φυλακή, οι το ΧΕΝΤΕΠΕ στη φυλακή, όλη η ηγεσία του ΧΕΝΤΕΠΕ, δημοσιογράφου το 1 τρίτο στη φυλακή, αυτά τα λένε οι επίσημε διεθνεί οργανώσει σα και το ξέρει πολύ καλά και μπορεί να με βοηθήσει και σε αυτό, Λοιπόν, Ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι, στρατιωτική στι φυλακέ και μετά από αυτό ο Ερντογάν είναι κάποιο ο οποίο όχι μόνο είναι μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ φροντίζει οπωσδήποτε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα να το, δικαιώματα. Να το πούμε ότι στο καταστατικό χάρτη του ΝΑΤΟ είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχές του ΝΑΤΟ είναι οι δημοκρατικές αρχές. Μα αυτό λέω. Και είναι μέλος η Τουρκία. Μπράβο. Για Δεν να μιλά... προασπίζετε τη δημοκρατία. Μπράβο. <laughs> και Λέζουν όχι μόνο ΝΑΤΟ. προασπίζεται τη δημοκρατία αυτό το συγκεκριμένο ισλαμοφασιστικό καθεστώ, αλλά την χάνει και αναγνωρίσεω και ευχαριστειών από πλευρά ΗΠΑ, Γερμανία κτλ. Μόνο η Γαλλία είναι σοβαρή σε αυτή την περίοδο που δεν, το, δεν, δεν διανοείται να ευχαριστήσει την Τουρκία για δίθεν διαμεσολάβηση. Έτσι. Έρχεται λοιπόν η, η Γερμανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτό το συγκεκριμένο Ισλαμοφασιστικό καθεστώ να, να το ευχαριστήσει για τη διαμεσολάβησή του για την ειρήνη. Και η Κύπρος ακόμα ψάχνει τους αγνοωμένους της. Οι 200.000 κόσμος ακόμα δεν έχουν γυρίσει τις αιστείες τους. Καλά για τους 6.000 άστους αυτοί πάνε. Όπως είπε εκείνος ο γνωστός γελίος Τούρκος στρατηγός όταν τον ρωτήσανε στην τηλεόραση τι κάνατε με αυτούς εκεί τους αγνώμενους κλπ. Τι ρωτάτε για αυτούς, αυτούς σκοτώσαμε. Και δεν έγινε τίποτα. Με ομολογίε τη τηλεόραση πήγαν να τον βγάλουν με τρελόμετα. Κύριε Μαζί, ο δολοφόνο του Σολομού, Σολομού πήγαινε στι διαπραγματεύσει <συσχε> με την ομάδα. Μα υπουργό έγινε. Ναι. Ο, ο Τατάρο, ο οποίο τώρα είναι ο ηγέτη ναι. τη τουρκοκυπριακή πλευρά, είναι πρόεδρο, ήταν σε λίστα καταζητουμένων τη Europol για σκάνδαλα με τον ο, Ασίλ Ναδίρ. Και το, πρέπει να το βγάλουν από, τη, από καταζητούμενο για να γίνει και πρόεδρο μετά. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ε, α, δηλαδή αυτή είναι πραγματικότητα. Υποθέσω, ναι, ναι, είναι ναι. πραγματικότητα, Αλλά εγώ θα θέσω και το εξή ναι, ερώτημα. Ναι. Ο κύριο Μητσοτάκη ε, συνέφαγε προχθέ με τον κύριο Ερντογάν. Ναι πριν γίνει αυτό το γεύμα, ο κύριο Τσελίκο, πρόσωπος τύπου του ΑΚΠ, είπε ότι θα συζητήσουμε το βαθύ φάκελο των ελληνοτουρκικών. Το βαρύ. Το βαρύ φάκελο, Παρακαλώ. ναι, το βαρύ φάκελο. Μίλησε για αποστρατικοποίηση των νησιών. Είπε και για την Κύπρο. Τελείωσε το γεύμα, δεν ακούσαμε για την Κύπρο. Τι κάζεστε εσεί, λέω: Οι κάζεστε γιατί δεν έχουμε πληροφόρηση. Τι κάζεστε ότι συζητήθηκε για τελικά σε αυτό το γεύμα, Γιατί διάρκεισε περίπου δύο-δυόμιση δύο, ώρε, δεν ήταν έτσι απλώ ε, ένα θυμοτυπικό. Ξέρετε, πέραν τη κοινωνική συναντήσεω των δύο ανδρών. Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μητσοτάκη από τη στιγμή που πήγε στην Τουρκία, δεν μπορεί ο άλλο να σε καλή για γεύμα και να μην πα. Νομίζω. Τι λέτε. Εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή, αν σα καλέσει ο βιαστή σα σε γεύμα, εσεί θα πάτε. Με Μιλάμε για δύο ηγέτε, δύο κρατών, ναι, κύριε ναι, καθηγητά. Αλλά... Και πα στη χώρα του επίσκεψη. Ναι, μια στιγμή όμω. Πα στη χώρα του επίσκεψη, όταν προηγουμένω δεν σε έχει χαστοκίσει, δεν σου έχει. Δηλαδή, τι εννοώ με το χαστοκίσει. Δεν σου έχει κάνει χιλιάδε υπερπτήσει πάνω από τα νησιά σου. Μα έχουν παρενοχλήσει και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Oh. Δεν, έχει, δεν έχει παρενοχλήσει υπουργού εθνική αμήνη και εξωτερικών. Ετσι; Μα για το Τσίπρα τότε δεν τον είχαν αναγκάσει τον ίδιο να προσέξει. Τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Ετσι; mm. Δεν έχει κάνει παραβιάσεις και παραβάσεις; Δεν έχει βγάλει έξω ρεής για να ψαχνόμαστε; Δεν έχει φτιάξει τουρκολιβικά μνημόνια; δεν έχει δηλώσει γαλάζιες πατρίδες, δεν έχει εισβάλει με ατή λατρεία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου ούτω ώστε να βάλει γεωτρύπανα. Καλά στο γάμο του Καραγιώζου δουλεύαν τα γεωτρύπανα, δεν αμφιβάλλω, αλλά τα έβαλε όμως. Δεν μπήκε στην αμόχωστο καταρακώνοντας ακόμη μια φορά το διεθνές δίκαιο. Όταν λοιπόν δεν στα έχει κάνει όλα αυτά, Βεβαίω, πα και συζητά. Ναι, αλλά από πώ θα λυθούν τα ζητήματα. Δεν, δεν πρέπει να συνομιλήσει μαζί μου δεν πρέπει να υπάρχει ένα διάβλο επικοινωνία. Να συνομιλεί όχι σε επίπεδο αρχηγών κρατών, πρώτον, σε επίπεδο γενικών γραμματέων υπουργείων εξωτερικών και άμυνα. Φτιάξε αυτή την ομαδίτσα. Μα να... υπάρχουν οι τεχνοκράτε. Συζητούν, Μπράβο. υποτίθεται, αλλά ε, ωραία, δεν βγαίνει κάτι. Αυτό φτάνει. Γιατί για να. Ε Πώ θα τα λύσουμε όμω μετά. Σα κάνω τώρα μα ένα αντίλογο. Γιατί τα... μα... ε, λέω... θα τον ε... αφήσουμε μόνο το εκεί να μην του μιλάμε, να Ο μην του απαντήσουμε. Όχι, απαντούμε... να του μιλάμε με τα στελέχη μα, με του τεχνοκράτε μα, με του υπευθύνου γενικού γραμματεί των Υπουργείων Εξωτερικών και Αμήνη. Άλλωστε υπάρχει και συμβούλια συνεργασία και διάλογο για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη κλπ. Αυτοί Παρά το γεγονό ότι έχω κάτι εμφιβολίε κατά πόσον οι διάλογοι Ελλάδο-Τουρκία για τα ΜΟΕ είναι πραγματικά διάλογοι για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τα έχω γράψει αυτά και έχω πει ότι δεν είναι. σα ίσα είναι μέθοδο σαλαμοποίηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδο ει βάρο τη Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτοί οι διάλογοι. Καλό, κακό υπάρχουν. Αν αυτοί οι διάλογοι καταλήξουν σε μια τεχνοκρατικώ αποδεκτή ατζέντα, τότε οι δύο αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μπορούν να πάνε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όπως και να ολοκληρωθεί και αν δεν καταλήξουν τότε να πάνε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Εγώ προτείνω το Αμβούργο. Γιατί το Μα αμ... δε, 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 αφού δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση του τη σας, αλλά σου πει εσείς... δεν μπορώ από στο Αμβούργο. Και εσείς, και εσείς το κάνετε αυτό το λάθος. Ε, ακούστε με, το βασικό που πρέπει να απαιτήσει η Ελλάδα από την Τουρκία είναι τι. Πρώτον, από τη στιγμή που 162 κράτη έχουν υπογράψει τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, την Άγκλος 3 του 1982 της Τζαμάικα, στο Μοντέκο Μπέι. Υπέχει θέση διεθνούς εθιμικού δικαίου. Αυτό το ξέρουν οι πρωτοετοί στη νομική σχολή. Η Τουρκία έκανε χρήση αυτών των κανονισμών και της πρακτικής στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα ναι. χωρίς να δηλώσει ότι ακολουθώ τη νέα συνθήκη μα και οι Αμερικανοί θα πούει κάποιο ότι εφαρμόζουν Ακριβώς. τις συνθήκες γιατί δεν την έχουν υπογράψει να σας πω και ένα άλλο γειτονικό μας κράτος που την εφήρμοσε και, και το Ισραήλ νομίζω, του Ισραήλ, νομίζω, νομίζω με συμβαλεί. την αρχή της μέση γραμμή χώρισε με την Κύπρο έτσι άρα λοιπόν τι πρέπει να πει η Ελλάδα το ότι εσύ δεν θέλεις να δεχτείς την διεθνή νομιμότητα και έκανες 8 χρόνια μέχρι να, φτα... να, προ... να προσπαθείς να παρεμποδίσεις την υπογραφή της νέας συνθήκης. Δεν τα κατάφερες. Έμεινες απ' έξω, αλλά υπάρχει το εθνικό δίκαιο αγαπητοί μου. Άρα, εάν θέλεις να μιλήσεις για διεθνές δίκαιο, θα έρθεις και θα δεχτείς ως εθνικό, μην το υπογράψεις, τη νέα συνθήκη. Να, να, πούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν μια συνθήκη εφαρμόζεται από όλου, τότε θεωρείται έτσι είναι και χτυμένο σε εισαγωγικά, θεωρούνται οι κανόνε που ακολουθούν όλα τα κράτη. Αυτό Αν σημαίνει, το, το λέω απλά αυτό για να. Αυτό σημαίνει εθνικό. Ναι, εθνικό, ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι μέρο του σώματο του διεθνού δικαίου, εντάξει. Μα τώρα η Τουρκία εφαρμόζει το διεθνέ δίκαιο, την ενδιαφέρει. Ναι, αλλά το επικαλείται όμω. Και εμεί που το επικαλούμεθα δικαίω, γιατί εμείς είμαστε πάντα οι καλοί μαθητές, έχουμε υπογράψει όλες τις συμφωνίες, έτσι. είμαστε μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι Αμερικανοί δεν είναι, οι Ρώσοι δεν είναι, οι Ουκρανοί δεν είναι, το Ισραήλ δεν είναι, έτσι. εμείς είμαστε. Λέω λοιπόν, πολύ απλά, είμαστε, έχουμε υπογράψει τη, Διεθν... τη Διεθνή Συνθήκη μαζί με άλλα 162 παράκτια κράτη, Δηλαδή Εμεί εκπροσωπούμε τη διεθνή νομιμότητα, επικαλούμεθα τη διεθνή νομιμότητα για όλου του άλλου πλην ημών. Ναι, αλλά θα σα πω κάτι τώρα. Όταν πήγε ο Ερντογάν και συναντήθηκε με ο κύριο Παυλόπουλο, ναι, ναι. αυτά που είπατε εσεί τα είπε και ο κύριο Παυλόπουλο. Έτσι, όπω του έκανε και μια έτσι διάλεξη περί διεθνού ναι. δικαίου. Και να θυμίσω τι είπε ο Ερντογάν, είπε: Εμεί λέει, ακολουθούμε το πολιτικό δίκαιο. Μπράβο. Το δίκαιο του ισχυρού, αυτό Μπράβο. είναι Το πολιτικό δίκαιο. Άρα μα το είπαν ότι δεν του ενδιαφέρει. Το επικαλούνται, αλλά δεν είναι αυτό που εφαρμόζεται. Εφόσον λοιπόν η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την επικράτηση του δικαίου. Και θα πάμε να... σε πόλεμο, κύριε καθηγητά, τι υποκύψουμε... θα κάνουμε. όχι, εμεί πρέπει να υποκύψουμε στην Τουρκία. Όχι. Αλλά προσέξτε, δεν είμαστε το ίδιο με την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι ούτε στο ΝΑΤΟ, που θα την προστάτευε, υποτίθεται, έτσι. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επίσης θα επεδείκνει η Ελληνική. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΑΣΕ, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπα! Πολύ διαφορετικό από την Ουκρανία. Άρα τι κάνεις, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Πρώτα πρώτα, τι έπρεπε να κάνεις. 20 Αυγούστου του 2020. Σύνοδος Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών μαζεύονται στον Κίμνιχ και τι αποφασίζουν θα επιβάλλουμε κυρώσει ή στην Λευκορωσία ή στον κακό φασίστα κερατά Λουκασέγκο. Μετά από 28 χρόνια που είναι στην εξουσία, θυμηθήκαμε ότι είναι. θα είναι όμω. Μα όμως. τώρα είστε ενοχλητικοί. Ε, μα συγγνώμη, είστε... είστε... αυτή είναι η πραγματικότητα μετά είναι, από 28 χρόνια. Είστε ενοχλητικοί <laughs> όμως. Είστε ενοχλη... Μην λέτε τέτοια πράγματα. Διότι 28 χρόνια αργότερα θυμήθηκε ότι είναι δικτάτορα και πρέπει να βάλει κυρώσει. Πού ήσουν πριν. Εγώ κάνω αυτή την αθώα ερώτηση. Όχι, αυτά είναι ενοχλητικέ ερωτήσει. Όχι προ εμένα. Ναι, ε, είναι πραγματικότητα, κύριε καθηγητά. Να την πούμε. Ν ν Έχω ερωτήματα. <στισμή> να την πούμε και να την τονίσουμε. Και πολύ καλά, κάνετε και τη βάζετε. Παρ' όλα αυτά, όμω, θα σου απαντήσει κάποιο κάλιο αργά ρε παιδί μου. Εντάξει, φασίστα είναι δικτάτορα. Είναι Αποφασίζουμε λοιπόν να επιβάλλουμε κυρώσει στην Τουρκία και στη Λευκορωσία σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Παίρνουμε την απόφαση και πάμε για τη διάσκεψη κορυφή. Εν τω μεταξύ, αρχίζουν να αναπτύσσονται κάτι περίεργες θεωρίες από πλευράς Αθηνών. Η πρώτη θεωρία είναι, την έχετε ακούσει, φαντάζομαι, είμαι βέβαιο ότι την έχετε ακούσει. Οι κυρώσει λέει δεν είναι αυτό σκοπό. Ναι, ε, Λέ, ή, ή, το εσείς, είχαμε ναι. ακούσει επανειλημμένα. Μπράβο. <σκορίζονται> Ναι, αλλά οι κυρώσει για την Ουκρανία είναι. Και στο τσακ.μ. Εμά, χάθηκαν στου διαδρόμου οι κυρώσει. Ε, εκεί λοιπόν που η Ουκρανία δεν ήταν ούτε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μέλο του ΝΑΤΟ, εκεί οι κυρώσει και μάλιστα οι σκληρέ κυρώσει είναι αυτό ο Όταν αφορά εμά του Έλληνε και τον Ελληνισμό, οι κυρώσει δεν είναι αυτό ο Και προσέξτε, και οι δύο μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και ο ένα εγκύτρια δύναμη του άλλου μέλο του ΝΑΤΟ. Αλλά οι κυρώσει δεν είναι αυτό ο σκοπό. Δεύτερη περίεργη θεωρία, μα η Κύπρο είναι τρίτο κράτο. Ε, ναι, ρε, μαζί, γιατί δεν είναι τρίτο κράτο. Βεβαίω είναι τρίτο κράτο, μόνο που στο Σύνταγμά τη έχει κάτι συμφωνίε οι οποίε μα έχουν ω εγγυήτρια δύναμη τη Κύπρου. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Η Κύπρο σκείται μακράν. Άλλο αυτό. Κύριε καθηγητά. Ναι. Εγκύτρια, μη εγκύτρια ε, εμείς περιμέναμε Περιμέναμε, περιμέναμε. Μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα αυτέ οι δύο θεωρίε που οδήγησαν. Οι δύο θεωρίε οδήγησαν στην αμόχωστο προχθέ. Διότι κάθε φορά που εγώ φώναζα, έστω τον Οκτώβριο δεν πήρατε μέτρα. Αλλά κάντε μία, πάρτε μία, κάντε μία έκτακτη σύνοδο. Καταγράψτε ισχυρές κυρώσεις, μια καντε μια εκτακτη ισχυρών κυρώσεων, σε αυτή την έκτακτη σύνοδο και δώστε ένα χρονικό περιθώριο μία εβδομάδα στην Τουρκία να διακόψει όλε τι προκλητικές και ένομε ενέργειέ τη και στο Αιγαίο και στο τρίτο κράτο που λέγεται Κύπρος Αυτό το αποπέδει. Έτσι, το αποπέδει αυτό του ελληνισμού και δεν καταλαβαίνουν Άννα μου ένα πράγμα ότι αν κρατήσουν οι Τούρκοι ομήρους 600.000 Έλληνες κανένας τους, μα κανένας τους δεν θα καθίσει πέντε λεπτά στην καρέκλα του. Δεν το καταλαβαίνουν. Σου λέει κάτσα τελειώνουμε με την Κύπρο είναι ενοχλητικό θέμα. Έτσι. Και το κακό είναι ότι έχετε και, και οι ηγεσίε που συνεργάζονται σε αυτή την υπόθεση. Έτσι. Λοιπόν, να τελειώνουμε με την Κύπρο και εμείς να απολαύσουμε τον έρωτά μας με την εξουσία. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Λέει λοιπόν, Πάμε. Λέω, κάντε αυτόν τον κατάλογο. Κάντε, ακυρώστε τον με μια έκτακτη σύνοδο κορυφή και στην επόμενη σύνοδο κορυφή, στην τακτική, εάν η Τουρκία δεν έχει προσανατολιστεί, να μην χρειάζεται νέα σύνοδο, να επιβληθεί ο κατάλογο. Αλλά αν υπάρχει ο κατάλογο και είναι σοβαρό ο κατάλογο, όχι εναντίον δύο επιχειρήσεων και τριών δημοσίων υπαλλήλων, αυτά είναι αστείωτητε, έτσι. Ε, μιλάζε, καλύτερα να μην τα έβαζε. Κάνε, <laughs> ναι. Λοιπόν, να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει εκεί λοιπόν δρούσε η θεωρία οι κυρώσει δεν είναι αυτός ο σκοπός ε, κύριε καθηγητά ξέρετε έχει τελειώσει ο χρόνος και δεν έχει τελειώσει η συζήτησή μας διότι θα μπορούσαμε να μιλάμε Εγώ, για ώρες το είσαι. γνωρίζω αλλά έχετε πολλές υποχρεώσεις σήμερα ναι. και θα μου θυμώσουν αν δεν σας αποδεσμεύσω στην ώρα μας ε, όμως θα ήθελα να σας δώσω το, το, χρόνο, αν μπορείτε σε δύο-τρία λεπτά, ένα καταληκτικό σχόλιο για το Κυπριακό. Ναι. Και να το κλείσουμε έτσι, να το μαζέψουμε Άμεσα, γεί. άμεσα, άμεσα, οι δύο ηγεσίε ε, Αθηνών και Λευκοσίας οφείλουν στη Σύνοδο Κορυφής είτε αυτή είναι έκτακτη, είτε είναι τακτική, να θέσουν θέμα αυστηρών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας, επικαλούμενοι όλες τις ομοιότητες της βάρβαρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κατανοητό, παρότι θεωρώ ότι ε, έχουμε όταν μη ακούον Δεν πειράζει. Εμεί τα, τα λέμε. Εσείς να, τα λέτε. για τη συνείδησή μα. Για τη συνείδησή μα. Και α στεναχωριόνται μερικοί. Α πιούν εξίδι.